Στις 29 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τελικά οι βάσεις εισαγωγής στα ΕΗ και τα ΤΕΗ της χώρας, όπως δήλωσε πριν από λίγα λεπτά η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξη τύπου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κώστας Τούρας θα μας πει για το τι ακριβώς είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και για τα αποτελέσματα των βάσεων. Βεβαίως, Κώστα. Ρίτσας, την επόμενη Δευτέρα θα ανοίξει η αγωνία τελικά χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους. Όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση φέτος στην ανακοίνωση των βάσεων και αυτό οφείλεται στις στρατιωτικές και στις αστυνομικές σχολές, καθώς άργησαν να δώσουν οι υποψήφοι τα αγωνίσματα αλλά και να πάρουν τον αριθμό των εισακτέων σε αυτές τις σχολές, λόγω του ότι αυτές οι σχολές παίρνουν τον αριθμό εισακτέων από τα αρμόδια Υπουργεία, καθώς οι φοιτητές εντάσσονται αυτομάτως στο δημόσιο τομέα και καταλαβαίνετε ότι με τις αναλογίες φέτος για τον δημόσιο τομέα υπήρχε πρόβλημα και σε αυτές τις σχολές. Στις 29 Αυγούστου λοιπόν τα αποτελέσματα.